Με μόλι 16 ψήφου επί συνολού 330 βουλευτών των συντηρητικών, ο Λίαμ Φόξ, πρώην Υπουργό Άμυνα τη Βρετανία, αποκλείστηκε από τον επόμενο γύρο τη διεκδίκηση τη ηγεσία του κόμματο και τη Πρωθυπουργία. Η ψηφοφορία εξελίχθηκε όπω αναμενόταν βάσει των δημοσκοπήσεων των προηγουμένων ημερών. Η Υπουργό Εσωτερικών Τερέζα Μέη απέσπασε 165 ψήφου, ακριβώ το 50% του συνόλου των βουλευτών. Την ακολουθεί η Υπουργό Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή Άντρια Λίντσομ με 66 ψήφους, επιβεβαιώνοντα επί του παρόντος ότι η κούρσα εξελίσσεται σε γυναικεία υπόθεση. Την τρίτη και τέταρτη θέση πήραν ο Μάικλ Γκόβ και ο Στίβεν Κραμπ με 48 και 34 ψήφους αντιστήχως.